Ναι, δεν με ευνηδιάζει ο κύριος Πελετίδης. Συνεπής στα ελληνικό του κουκουέ είναι. Τι άλλο θα μπορούσε να πει? Δεν είναι τυχαίο το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσαυγή, το 18, και οι τρεις ομοθυμαδών ψηφίσανε κατά της χρήσης της κάναβης για ιατρικούς λόγους. Τίποτα. Επιστημονικά, από κάθε άποψη, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η χρήση της κάναβης για ιατρικούς λόγους μπαίνει συνέχεια στη χρήση, στις κρατικές πολιτικές, και μιλώ για μεγάλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώ τον Καναδά, μιλώ για την Κούβα. Η Κούβα είναι το υπόδειγμα της κάναβης. Η Κούβα που έχει πάνω στην κάναβη έχει στηρίξει μια σειρά θεραπευτικές ενέργειες στο δικό της ιατρικό προστάσιο. Και δεν μιλώ για τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού που θα μου πει τώρα ο Πελετίδης, αλλά θέλω να πω πόσο βαθιά συντηρητικοί και αναχρονιστές είναι οι του Κουκουέ. Και καλά κάνει και τα λέει ο Πελετίδης, γιατί ένας ολόκληρος κόσμος, χιλιάδες συνάνθρωποι μας και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκουν ανακούφιση από την κάναβη στις ιατρικές κρίσεις. Άνθρωποι που είναι στο καρκίνο τελικού σταδίου και άνθρωποι με νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος έχουν δει σοβαρή βελτίωση, και είναι πολύ καλό που μας δείχνετε ποιος είναι ο δρόμος, κύριε Πελετίδη. Γιατί η επόμενη κίνησή σας είναι τα γκουλάγκ. Δεν είναι τυχαία λοιπόν ότι την κάναβη εσείς την έχετε στο προστάσιο σας σαν ένα προστάδιο για να πάει ο κόσμος στα ναρκωτικά. Τα είχαν κάνει νωρίτερα οι κυβερνήσεις τις οποίες λατρεύετε και λατρέψατε και λατρεύετε. Από αυτήν την άποψη λοιπόν λυπάμαι για το βαθύ κοινωνικό συντηρητισμό σας και την αντίληψη που έχετε για τα πράγματα. Τίποτα άλλο. Αν θέλετε όμως να κάνουμε μια κουβέντα ευρύτερη, θα βάλετε ένα θέμα και να καλέσετε τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται ανακούφιση από την κάναβη και τις ομάδες των ανθρώπων στην Ελλάδα που βρήκανε πραγματικά λύτρωση σε μια σειρά πράγματα. Και να μην παραταχθείτε στο μαύρο μέτωπο, γιατί είσαστε εσείς το μαύρο μέτωπο με Χρυσαυγή και Νέα Δημοκρατία για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.